Today, we have a big announcement to make. It may sound confusing. You may be surprised, but Greece has a winter too. Με αυτό το βίντεο που είναι υποψήφιο για παγκόσμιο βραβείο καλύτερης ταινίας τουριστικής καμπάνιας, ο ΕΟΤ στοχεύει στην επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Και για το τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου, τα μηνύματα είναι πολύ αισιόδοξα. Για το τρίμερο της 28ης, δυστυχώς δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Τα τηλέφωνα στα καταλήμματα των χειμερινών προορισμών χτυπούν ασταμάτητα και οι πληρώτες στα ξενοδοχεία για το τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου αγγίζουν σε κάποιες περιοχές το 100%. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ζωηρό ενδιαφέρον για την περιοχή και για τα ξενοδοχεία τα οποία είναι ανοιχτά στην περιοχή μας. Σε Αρκαδία, Δημητσάνα, Στεμνίτσα και Βιτίνα οι κρατήσεις έχουν φτάσει στο 75%. Οι ξενοδόχοι σκέφτονται να κλείσουν ακόμη και τις επιχειρήσεις τους το φετινό χειμώνα, μην μπορώντας να ανταποκριθούν στα δυσβάστακτα έξοδα θέρμανσης αλλά και ενέργειας. Φέτος όλοι, μάλλον θα δουλέψουμε λίγο τα Σαββατοκύριακα του Νοεμβρίου και θα δούμε αν αξίζει να μείνουμε ανοιχτοί. Σε αδιέξοδο με τα υπέρογκα έξοδα σε ενέργεια και θέρμανση βρίσκονται και επιχειρηματίες τουρισμού σε Δράμα και Φλόρινα. Ένα δυσβάσταχτο κόστος, το οποίο πραγματικά προβληματίζει τους συναδέλφους. Δεν βγαίνουμε, δουλεύουμε δηλαδή και δεν ξέρουμε καν αν θα μας φτάσουν τα λεφτά για να πληρώσουμε το ρεύμα, το πετρέλαιο. Οι ξενοδόχοι στο γραφικό Παλιό Παντελεήμονα σκέφτονται να αυξήσουν λίγο τις τιμές των παροχών τους, να μειώσουν το δικό τους κέρδος, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε φέτος για πρώτη φορά, ενώ είχα δωρεάν ταξίλα για τον κόσμο, θα αναγκαστούμε λίγο να τα χρώνουμε. Οι επιχειρηματίες ορεινών περιοχών, όπου ήδη έχουν ανάψει τα καλοριφέρ στα ξενοδοχεία τους, ζητούν τη στήριξη της κυβέρνησης με τη μείωση του ειδικού φορού καυσίμων.